Γεια σας φίλες και φίλοι του Mad Games and Gadgets, είμαι ο Δημήτρης Καρέτσος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Let's Play βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι μας στο YouTube. Και σήμερα θα παίξουμε μπιλιάρδο, κυρίες και κύριοι, ναι, μπιλιάρδο στο Xbox One. Pool Nation FX είναι το παιχνίδι, κυκλοφόρησε πρόσφατα και μάλιστα οι συνδρομητές του Xbox Live Gold, όσοι δηλαδή πληρώνουν συνδρομή Xbox Live Gold, το Pool Nation FX το παίρνουν εντελώς δωρεάν για το μήνα Απρίλιο. Είναι ένα από τα δύο παιχνίδια που δίνει η Microsoft τον μήνα Απρίλιο στο Xbox Live Gold. Games with Gold λέγεται η υπηρεσία. Και εδώ πέρα βλέπουμε το κεντρικό μενού, όπου έχουμε εδώ πέρα Game Types που θα διαλέξουμε. Έχει πάρα πολλά Game Types, βλέπετε εδώ πέρα. Ξεκινάμε από το τρίμπαλο που βλέπουμε εδώ πέρα. Βασικά το πρώτο παιχνίδι που υπάρχει είναι οχτάμπαλο, έτσι, το οποίο ουσιαστικά πρέπει να καθαρίσουμε 8 μπάλες κατευθείαν. Οχτάμπαλο UK με κάποιες διαφορετικές κανόνες του ίδιου παιχνιδιού. Τρίμπαλο, το οποίο ουσιαστικά είναι το γνωστό γαλλικό που λέμε μπιλιάρδο. Straight, το οποίο είναι αυτός ο νικητής θα φτάσει πρώτος 30 πόντους κερδίζει, συνεχόμενα χτυπήματα. Rotation, each points equal to the ball number for each spot. Ουσιαστικά ο καθένας προσπαθεί να χτυπήσει τις μπάλες με τα νούμερα για να φτάσει 61 πόντους. Golf, speed, έτσι, το πρέπει να καθαρίσουμε το ταμπλό όσο πιο γρήγορα γίνεται, με την μπάλα νούμερο 8 να είναι τελευταία. Killer, you get one shot per turn and lose a life if you fail to pot. Και snooker, πρέπει να βάλουμε τους περισσότερους πόντους από τον αντίπαλο. Υπάρχουν διάφορα είδη παιχνιδιού εδώ πέρα, Quick Match Online υπάρχει, υπάρχει Career Mode, υπάρχει Versus Mode, πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή εδώ πέρα Career, Online, Endurance, Practice, Versus, Artistic Pool, όπου ουσιαστικά κάνουμε διάφορα σχεδιάκια εδώ. Home, που στο Home έχουμε εδώ πέρα Online και Offline, είναι λίγο περίεργος ο χειρισμός. Single player εδώ πέρα, skill center υπάρχει από κάτω, help, archives και profile. Ουσιαστικά πάμε να παίξουμε λιγάκι εμείς λίγο ένα versus με τον υπολογιστή. Μπορούμε να διαλέξουμε περιοχές, έτσι, υπάρχει Hawaii, το πέρα τα, όπου ουσιαστικά βλέπουμε εδώ ότι πρέπει να αγοράσουμε με in-game χρήματα, έτσι, αν θα παίζουμε μέρα, νύχτα, σε ποιο ταμπλό θα παίζουμε, και βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι ξεκλείδωτα μονάχα η Χαβάη ουσιαστικά σε πρώτη φάση, ακόμα και τα υπόλοιπα τα τραπέζια πρέπει να τα αγοράσουμε, έτσι, με συγκεκριμένους πόντους. Μπορώ να βάλω Χαβάη Sunset ή Χαβάη Night, 600 πόντους ουσιαστικά, εγώ ξεκινάω νομίζω με 2.000, οπότε μπορώ να τα αγοράσω αυτό, όπως επίσης μπορώ να αγοράσω και εδώ την Ιαπωνία ή τη Σουηδία, όχι, δεν μπορώ να αγοράσω την Σουηδία, μπορώ να αγοράσω όμως την Ιαπωνία, έτσι, το Sunset φαίνεται, θα πάρω το Night ή μάλλον το Sunset ή να πάρω άλλο τα παίζει, 1080 πόντους, Japan Sunset Table 2 το έχω, έτσι, και όσο και παίζεις το παιχνίδι, τόσο αγοράζεις, βοκτάς χρήματα όσο παίζεις το παιχνίδι, ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να ξεκλειδώσει και τα υπόλοιπα πράγματα που είναι στο παιχνίδι. Frames 1, AI Difficulty Easy, έτσι, decals λέει εδώ πέρα, αν θα υπάρχουν και εδώ πέρα, τα βλέπετε, τα πάντα τα αγοράζεις, όπως τα ball sets, υπάρχουν διάφορα ball sets, τα χρωματάκια που χρησιμοποιούν οι μπάλες, θα πάω να πάρω ένα αυτό εδώ πέρα που έχει 300, γιατί φαίνεται ωραίο και μπορώ να τα αγοράσω. Οκ, και αυτά τελειώσαν τα χρήματα που ξεκινάω στο παιχνίδι, οπότε μπορώ να κάνω ένα continue για να παίξω. Snooker έχω διαλέξει, Japan Table 2 Sunset, Frames 1, οπότε μπορώ να παίξω, μπορώ να αγοράσω και εδώ πέρα διαφορετικές στέκες, αλλά τώρα δεν μου μείνανε λεφτά. Μπορείτε να παίξετε και διπλό, μπορείτε να παίξετε και online. Θα παίξουμε λιγάκι εδώ πέρα Snooker, για να μπορέσουμε να δούμε λιγάκι το παιχνίδι πώς παίζεται. Το παιχνίδι παίζει σε 1080p, νομίζω 60fps είναι ο τίτλος. Είναι λίγα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό και έχουν να κάνουν με μπιλιάρδο. Είχαμε δει πρόσφατα και ένα παιχνίδι στο PlayStation 4, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχαμε παίξει και με τη Μαντό,
μπιλιάρδο, έχει πολύ, πολύ πλάκα. Στο Xbox One νομίζω είναι το πρώτο παιχνίδι που κυκλοφορεί και εδώ πέρα βλέπουμε εδώ πέρα την πίστα στην οποία θα πάμε να παίξουμε. Table 1, Table 2, Table 3. Εδώ πέρα τα διάφορα τραπέζια που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο που τώρα παίζουμε εμείς sunset, έτσι, οπότε και ο φωτισμός μέσα στο χώρο, μέσα στο μπιλιαρδάδικο εδώ πέρα, το ιαπωνέζικο μπιλιαρδάδικο είναι λίγο διαφορετικός από ό,τι θα ήταν αν ήταν μέρα, ας πούμε, γιατί υπάρχει ένας φωτισμός αντίστοιχος με το sunset, το ηλιοβασίλεμα. Και πάμε λοιπόν να παίξουμε εδώ πέρα το snooker, έτσι, ουσιαστικά βάζω δύναμη με το δεξί μοχλό, επίσης μπορώ να αλλάξω τελείως την κάμερα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αλλάξεις την κάμερα, έτσι υπάρχει και αυτή εδώ πέρα η κάμερα η οποία είναι από πάνω και είναι πιο ωραία από όλους, ας πούμε. Μπορώ να ρυθμίσω με το σταυρό κατευθύνσεων εδώ πώς θα πηγαίνει, βλέπετε εκεί πέρα, ας ξαναλλάξω λίγο την μπάλα βασικά, την κάμερα, μπορώ να αλλάξω εδώ πέρα το πώς θα είναι το χτύπημα, δεν έκανα λάθος χτύπημα, πάτησα λάθος το δεξί μοχλό. No ball hit, οπότε ξαναχτυπάω εγώ, πρέπει να πετύχω την πρώτη μπάλα εδώ πέρα, θα βάλω όλη μου τη δύναμη εδώ για να κάνω το κλασικό σπάσιμο που λέμε. Wrong ball hit first πάλι, δεν θυμάμαι τους κανόνες του snooker. Okay. Ο αντίπαλός μου είναι ο Cousin Merle, ο οποίος είναι και αυτός trainee, έβαλε την μπάλα μέσα. Όπου δεν θυμάμαι και τους κανόνες του snooker τώρα καθόλου. Το snooker είναι το, θυμάμαι, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια μπιλιάρδου που είχα παίξει παίζοντας Jimmy White Worldwide snooker. Νομίζω παίζεις εδώ πέρα τις μπάλες να αλλάξ ή όλες πρώτα εδώ πέρα τις χρωματιστές. Okay, κάτσε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα για να κάνω εδώ την ιστορία, βλέπεις εδώ πέρα μπορώ να χρησιμοποιήσω και να δώσω και φάλτσα. Εδώ, έτσι, ήταν να χτύψω την μπάλα από πάνω, να διαλέξω προς τα πού θα κοιτάζω για να πάει η μπάλα εκεί που θέλω ή να διαλέξω μια άλλη μπάλα, γιατί αυτή που είχα στοχεύσει αρχικά δεν ήταν καλή. Εδώ πέρα όμως μπορώ να την πετύχω, ωραία, την πέτυχα. Any color λέει ότι χτυπάμε, έτσι, το γράφει πάνω αριστερά ότι μπορώ να πετύχω όποιο χρώμα θέλω. Εδώ, ok, για κάτσε να στείλουμε την μπάλα εκεί που θέλουμε με τα φάλτσα μας εδώ. Εκεί είναι καλά νομίζω, απλά πρέπει να στείλω και την δικιά μου την μπάλα, μην τη στείλω κατευθείαν μέσα, δεν πρέπει να βάλω πολύ δύναμη γιατί μπορεί να πάει και τη λευκή μέσα. Wrong ball hit first, τι πάτησα, λάθος μπάλα πέτησα, red χτυπάει αυτός, αστόχησε και εγώ πρέπει να πετύχω κόκκινη, ωραία, μία κόκκινη και μία, αυτή εδώ πέρα είναι κόκκινη. Λοιπόν, μπορώ να αλλάξω την κάμερα για να βλέπω καλύτερα από πάνω πώς φαίνεται. Επίσης μπορώ να βάλω free camera για να ρίξω μια ματιά εδώ στο ταμπλό πώς είναι, ας πούμε, έτσι. Αλλά θα επιστρέψω στην αρχική την κάμερα εδώ. Αμάν! Πάλι μπερδεύτηκα με τα πλήκτρα. Τέλος πάντων, τουλάχιστον πέτυχα την μπάλα, δεν έκανα foul. Αυτός την έβαλε μέσα. Any color. Okay. Σκοπός είναι να βάζει μία κόκκινη και μία χρωματιστή. Για να δούμε. Νομίζω πάει, θέλει λίγο εδώ. Εδώ είναι καλά. Οπ, την έβαλα. Πήγε η λευκή εκεί πέρα και τώρα πάω σε χρωματιστή. Χρωματιστή είναι αυτή εδώ που στοχεύω για να δοκιμάσουμε. Είμαι στο Novice επίπεδο, γι' αυτό έχει και τις βοήθειες εδώ. Οπ, και slow motion μπήκε η μπάλα μέσα. Ευτυχώς δεν μπήκε η λευκή. Πάω για κόκκινη τώρα. Πάτησα λάθος μπάλα τώρα. Πω, πάλι μπερδεύτηκα με το πλήκτρο. Άρε φίλε, δεν ήμουν από τότε καλός στο μπιλιάρδο, στο πραγματικό μπιλιάρδο. Ήμουν καλός όμως παλιά στο μπιλιάρδο στους υπολογιστές, στο GB White Snooker που λέμε. Αυτός βέβαια έχει φτάσει σκορ 41 και εγώ 8, οπότε μάλλον θα το χάσω τον αγώνα έτσι όπως πηγαίνει. Παρόλο που είναι trainee και αυτός τις χώνει τις μπάλες τη μία μετά την άλλη. Εν τω μεταξύ, κάθε μπάλα από τους χρωματιστές έχει και διαφορετικούς πόντους. Τώρα από το 42 πήγε 49 και πάει τώρα ξανά στην κόκκινη. Κάθε κόκκινη είναι ένας πόντος. Εγώ έχω μείνει στο 8. Κοίτα τι πήγε να βάλει ο τύπος. Κοίτα τι πήγε να βάλει ο τύπος, έτσι. Εν τω μεταξύ μου έχει κλείσει εδώ τις κόκκινες. Κάτσε να ανέβω λιγάκι. Έχω και μια δυσχρωματοψία, οπότε μπορώ να μπερδεύομαι λιγάκι στο ποιες είναι κόκκινες και ποιες είναι. Οπ, την έβαλα την κόκκινη μέσα. Οκ. Okay.
Το μπιλιάρδο λοιπόν είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και ικανότητας, το κανονικό μπιλιάρδο τουλάχιστον, άμα είμαι παγιδευμένος εγώ εδώ, αλλά έχω τη μαύρη εδώ. Δεν ξέρω αν πρέπει, δεν θυμάμαι αν πρέπει να τη βάλω τη μαύρη μέσα τώρα στο σνούκερ, έτσι, δηλαδή κάτσε εδώ, εδώ να τη στείλω από εκεί για να το δοκιμάσουμε. Δεν μπορεί να την πετύχει γιατί είμαι πολύ κοντά στο... στη γωνία, οπότε θα δοκιμάσω ίσως μια άλλη μπάλα για να δω τι άλλη μπορώ να πετύχω. Μπορώ να πετύχω αυτήν εδώ μάλλον, με λίγη ικανότητα και λίγα φάλτσα, για να δοκιμάσω λίγο τα φάλτσα, να τη στείλω ίσως προς τα εκεί λίγο. Όχι, δεν έβαλα αρκετή δύναμη. Τουλάχιστον την πέτυχα τη γαλάζια. Έφυγα από το παγίδα. Αυτό που με ενοχλεί λιγάκι παίζοντας το παιχνίδι είναι το γεγονός ότι όταν παίζει ο αντίπαλος δεν ακολουθεί η κάμερα και είναι free camera ουσιαστικά. Και εγώ πρέπει να προσέχω να δω τι θα κάνει. Που με έχει σκίσει, έτσι. Σκορ 57 ήδη έχει ο τύπος. Τις βάζει όλες τις μπάλες μέσα. Και εγώ είμαι στο 9. Τίποτα, τίποτα. Αποτυχία είναι. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν σας λέω ότι πρέπει να ακολουθώ εγώ τον αντίπαλό μου όπως χτυπάει τις μπάλες. Δεν μπορώ να fixed camera για να δω τι κάνει. Οπότε πάμε να βάλουμε μία κόκκινη. Βασικά μπορώ νομίζω τώρα να βάλω εδώ την κόκκινη λιγάκι. Με μπερδεύει λίγο και η κάμερα που έχει. Έτσι και είναι παρά είναι ευαίσθητο στο κομμάτι των κινήσεων. Οπ, θα μπει μέσα τώρα, τι θα γίνει, μπήκε μέσα η κόκκινη. Τώρα μπορώ να βάλω και τη μαύρη μέσα με λίγη τύχη και λίγα καλά φάλτσα εδώ. Ναι. Άντε να αρχίσω να ανεβάζω λίγο το σκορ μου. Ωραία, νομίζω θα φτάσω 17. Η κόκκινη είναι εδώ. Την έβαλα. Μην μπει μέσα η λευκή, ωραία. Πάμε να ξαναβάλουμε. Για να τον φτάσω γρήγορα πρέπει να βάλω τη μαύρη πολλές φορές μέσα. Τώρα για να φτάσω το σκορ του. Κάτσε να ανεβώ εδώ πέρα για να δω πώς γίνεται. Εδώ είμαι και εγώ μέσα στη μέση και μπερδεύομαι. Okay, εδώ φαίνεται να είναι καλά. Την έβαλα τη μαύρη μέσα. Ωραία, ανεβάζω σιγά σιγά το σκορ. Να τον φτάσω τον τύπο εδώ. Και όταν τελειώσουν οι κόκκινες, μετά μένει να καθαρίσει το ταμπλό. Ναι, εδώ είναι καλά. Okay, μπήκε και η κόκκινη πάλι μέσα. Ωραία, πάμε πάλι στη μαύρη για να πετύχω να ανεβάσω το σκορ. Έχω φτάσει 26, τον πλησιάζω σιγά σιγά τον τύπο το πέρα του κομπιούτερ. Είπαμε στο πιο εύκολο επίπεδο το έχω, αλλά... Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Τι πάτησα ρε φίλε! Πω την πάτησα ρε φίλε! Πού είναι τώρα αυτός? Να τώρα πρέπει να ψάχνω να δω τι έκανε ο τύπος. Έβαλε τίποτα καμία μέσα. Χάνω εδώ πέρα, χάνω το μπούσουλα εδώ. Δεν πειράζει, πάμε για την κόκκινη εδώ. Όχι, πάλι αστόχησα, πήγε γωνία. Πω την πάτησα. Σνούκερ λοιπόν, πάρα πολλά παιχνίδια στο Pool Nation FX. Απλά ο χειρισμός του δεν μου αρέσει τόσο πολύ, μπορώ να πω, σε σχέση με άλλα παιχνίδια μπιλιάρδου που έχω παίξει. Πω, από πήγε και η λευκή μέσα, πήγε και η κίτρινη μέσα. Άστα να πάνε τα έκανα. Μην πω τώρα. Όχι, πάτη, λάστο κουμπί πάτησα πάλι. No ball hit. Είπαμε, ο χειρισμός λιγάκι με μπλέκι είναι διαφορετικός από τα περισσότερα παιχνίδια που έχω παίξει σε κονσόλα, τουλάχιστον. Ο τίτλος νομίζω είναι αποκλειστικός. Α, τώρα πάμε, καθαρίσαμε τις μπάλες, τις κόκκινες, οπότε πρέπει υποχρεωτικά να πάμε να βάλουμε τις χρωματιστές και σου δείχνει ποιες είναι οι μπάλες που πρέπει να βάλεις άμα δεν ξέρεις τους κανόνες απ' έξω του... Okay. Όχι ρε φίλε, τι πάθαμε! Πού είναι αυτός, τώρα θα τη βάλει την κίτρινη μέσα γιατί την έχει ακριβώς μπροστά του. Νομίζω ότι το έχω χάσει το παιχνίδι. 66, δεν φτάνουν οι πόντοι μέσα για να προλάβω, έτσι. Και ακόμα και να τις βάλω όλες τις μπάλες μέσα, δεν φτάνω για να κερδίσω. Και από ό,τι φαίνεται θα τις βάλει αυτός μέσα. Πρέπει να βάλω την πράσινη, αυτή εδώ είναι η πράσινη. Εντάξει, μπήκε η πράσινη. Μετά νομίζω είναι η καφέ. Μου δίνει και τη δυνατότητα να στοχεύσω απευθείας την καφέ για να μην ψάχνω ποια είναι η μπάλα που πρέπει να στοχεύσω. Άμα βάλω λίγο φάλτσο όμως εδώ, με λίγη τύχη. Δεν θα καταφέρω να τη βάλω μέσα, αλλά τουλάχιστον τον δυσκολεύω, δεν έχει οπτική επαφή απευθείας με την μπάλα. Θα πρέπει να βάλει φάλτσα εδώ πέρα για να την πετύχει. Αχ, την πέτυχε, ρε. Α, είναι καλός για να βάλει ο τύπος όμως, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα, εγώ πώς θα τον βάλω μέσα. Για να δω τι θα κάνω. Και όπου πάει. Α, πήγα να κάνω με σπόντα στην πίσω γωνία, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήταν καλή όμως η κίνησή μου, μπορώ να πω. Την έβαλε αυτός. Έβαλε και την πράσινη μέσα και πάει για την μπλε.
πέτυχε τουλάχιστον, δεν πήρε αλλά όχρε φίλε, δύσκολα τα πράγματα εδώ τώρα, κοίτα να δεις εδώ τώρα, πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί θα χτυπήσω αυτή είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να πάμε φάλτσα εδώ τουλάχιστον να αποφύγω το φάουλ. Πω, παραλίγο να την βάλει μέσα την μπλε, αλλά τουλάχιστον την γλιτώσαμε προς το παρόν. Τώρα θα δοκιμάσω εγώ να βάλω την μπλε μέσα. Αυτή η κάμερα με βολεύει πιο πολύ από όλες. Ωραία, την έβαλα μέσα την παραλίγο να βάλω την τέτοια. Ναι. Τώρα μένει η ροζ, για μένα ναι. Εντάξει, κάτω δεξιά τρύπα. Κανονικά νομίζω στο σνούκερ πρέπει να δηλώνεις και τις τρύπες που θα στοχεύσεις. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι καλά. Θα είμαι στο εύκολο επίπεδο. Άμα πας λίγο πιο δύσκολο επίπεδο, προφανώς θα έχεις περισσότερες πιο καλούς κανόνες. Κάτσε ρε φίλε, γιατί εδώ πέρα είναι ακριβώς στην ευθεία και είναι δύσκολο να τον πετύχεις τον τύπο. Πρέπει να πάμε φάλτσα εδώ, δεν βγαίνει τα φάλτσα από εδώ, ούτε από εδώ. Από εδώ όμως βγαίνει τα φάλτσα, πέφτω πάνω στη γωνία. Δύσκολο το βλέπω εδώ. Ναι, γιατί έχει αυτό το πρόβλημα εδώ. Α, εδώ όμως άμα... Ποιος μαζί μας, τι πήγα να κάνω. Ας το έχεις, τελείως. Εντάξει, την πάτησα. Τέλος πάντων, Pool Nation FX, παίζω ένα από τα παιχνίδια που υπάρχουν. Θα το καθαρίσουμε το ταμπλό. Αμαν, κατά λάθος πήγα να την βάλω κατά λάθος μέσα. Δεν έχει σημασία, μάλλον θα το καθαρίσω εδώ στο παιχνίδι. Ας το έχεις, Όχι ρε φίλε, τι έκανα ρε φίλε, αυτά είναι. Δεν έχω καν την τύχη του πρωτάρι. Και τώρα θα βάλω τη μαύρη μέσα και θα με κερδίσει, γιατί ήδη έχει 82 πόντους και εγώ έχω 34 πόντους. Διάλεξα και εγώ ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που υπάρχουν. Το σνούκερ, το οποίο όμως είναι πολύ γνωστό από τους αγώνες που δείχνουν στην τηλεόραση. Έτσι. Ναι, έβαλα τη μαύρη μέσα, τουλάχιστον έβαλα την τελευταία μπάλα μέσα και έχασα με 82-41. Πήρα και achievement, εγώ είμαι level 1 ακόμα trainee, ο άλλος είναι level 2 trainee. Πήρα λεφτά, δεν πήρα, οπότε δεν μπορώ να ξαναγοράσω τίποτα άλλο. Δεν θα παίξω άλλο, εντάξει, απλό είναι το παιχνίδι, μπιλιαρδάκι με πάρα πολλά συστήματα, το παίζω στο Xbox One. Και την ευκαιρία βασικά δεν θα το έπαιζα, απλά μας το έδωσε δωρεάν η Microsoft με το Xbox Live Gold, τους συνδρομητές της PS4 Xbox Live Gold, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, πολλά ήδη game modes, λίγο περίεργος χειρισμός. Πρέπει να ξέρεις και βασικούς κανόνες μπιλιάρδου, αν και σε βοηθάει αρκετά το παιχνίδι. Μπορείς να παίξεις και online, μπορείς να παίξεις και διπλό τοπικά με κάποιον φίλο σου παίρνοντας ένα δεύτερο χειριστήριο. Μια καλή επιλογή για όσους εσάς ενδιαφέρεστε να παίζετε μπιλιάρδα. Κάπου εδώ πέρα το Let's Play μας φτάνει στο τέλος. Αν το βίντεο σας άρεσε, πατήστε ένα like και ένα share και κάντε και subscribe στο κανάλι μας, ούτως ώστε να παίρνετε ενημερώσεις καθημερινά για όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε εδώ πέρα στο Mad Games and Gadgets. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!